με τα αυτοκίνητα πριν τον αγώνα. Για τα μέτρα ασφαλείας που αν τα τηρούν, για τη δικιά τους ασφάλεια και για να διεξαχθεί ο αγώνας ομάδα. Είμαι ο πρόεδρος της αγωνιστικής λέσχης μηχανοκίνητου αθλητισμού Αιγαίου, της γνωστής Άλμα, τώρα πια. Θα το λέω γνωστής γιατί φέτος διοργανώνουμε το δεύτερο ράλι σπριντ Αιγαίου, που ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, το έλεγα, από πλευράς συμμετοχών και νομίζω ότι έχουμε σπάσει και το πανελλήνιο ρεκόρ τουλάχιστον για φέτος με 56 συμμετοχές. Προλόγησας εάν συμφωνεί με τις γραμματείας. Ναι, βέβαια. Θα ανέβετε. Φυσικά. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτή η ανάβαση, όχι εντός αγωγικών, το sprint. Το sprint. Ότι είναι ανάβαση είναι αλήθεια. Έχει ποικιλία. Κλειστό, ανοιχτό, πατημένο, γρήγορο. Πανελλήνιο κύπελο Rally Sprint και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστορικών Αυτοκινήτων. 11 φεύγουν, ναι. Η αγωνιστική λέσχη μηχανοκίνητο αθλητισμού Αιγαίου 10 και 11 Σεπτεμβρίου του 2011 οργάνωσε με επιτυχία το δεύτερο Rally Sprint Αιγαίου. 4 οι κατηγορίες. Κατηγορία πρώτη έως 1400 κυβικά με 18 αυτοκίνητα. Ας κοιτάξει, τα 1300 μας ευχαριστεί, μας δυσκολεύει κιόλας. Γιατί είναι πολύ ανηφορά. Αλλά ότι εναλλαγές ταχυτήτων, ναι, εναλλαγές οδήγησης. Μια δύσκολη δική, ανηφόρα βέβαια, γιατί σαν κατηφόρα είναι πιο δύσκολη, αλλά είναι όμορφη. Σε πολύ ωραίο σημείο εδώ στην Αχαΐα, έχει κόσμο αρκετά, όλα καλά. Είχατε έρθει και πέρσι? Πέρσι όχι. Ρίξτε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά ανηφόρα. Θα ξανάρθετε? Ευελπιστούμε πως ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Κατηγορία 1401 έως 1600 κυβικά, 19 αυτοκίνητα. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτός ο αγώνας? Είναι πολύ γρήγορος. Το τι είναι ανηφορικός? Ωραίος είναι. Ανηφορικός, γλιστερός, είναι ωραίος, πολύ ωραίος. Πρώτη φορά έρχεστε? Πρώτη φορά, ναι. Δεν είχατε έρθει πέρσι? Όχι. Τι το ενδιαφέρον έχει αυτός ο αγώνας? Είναι αρκετά γρήγορος, τεχνικός, αντρικός όπως λένε όλοι. Είναι ωραία ειδική. Ανεβαίνεις πολύ ψηλά, ξεκινάς από τη θάλασσα, ανεβαίνεις πάρα πολύ ψηλά, είναι πολύ αρκετή ανηφόρα και οι ευθείες είναι πάρα πολύ λίγες. Δηλαδή ουσιαστικά εσείς κατεβήκατε να ξεσκουριάσετε ή να κάνετε δοκιμές για άλλον αγώνα? Ήρθα να σπάσουν τα άλατα. Καλό σπάσιμο. Η ερώτησή σου είναι πολύ πονηρή. Oh.
Θα τερματίσει ο Λιμπέρης. Με τραβάει η κάμερα. Τρίτη κατηγορία, 1601 έως 2000 κυβικά, 11 αυτοκίνητα. Τελευταία κατηγορία από 2000 κυβικά και άνω, 7 αυτοκίνητα. Η οποία τώρα, πώς είπαμε ότι λέγεται, sprint. Είναι rally sprint, έτσι, είναι η δική του σελινούντα. Κάποιοι, πολλοί κάποιοι το ξέρουν σαν φτέρι, έτσι. Η γνωστή ειδική διαδρομή που είναι και στους αγώνες. Μπράβο, ακριβώς, που την είχαμε μάθει πριν από πολλά χρόνια, πριν τις φωτιές, σαν κατηφορική. Τα τελευταία χρόνια γίνεται ανηφόρα. Και αποτελεί κατά δηλώσεις κάποιων Ευρωπαίων πρωταθλητών που είχαν έρθει στο ΕΛΠΑ τότε, μας είχαν πει ότι είναι μια, είχαν χαρακτηρίσει σαν μια από τις καλύτερες ειδικές ασφάλτινες στο πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εντάξει, είναι φέτος η δεύτερη χρονιά που το διοργανώνουμε. Δείχνει ότι την αγαπάει ο κόσμος, τη θέλει την ειδική αυτή, γιατί φαίνεται εξάλλου από τις συμμετοχές. 59-56 συμμετοχές, συγγνώμη, τελικές, είναι μια χαρά νομίζω. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που είστε μαζί μας. Τι άλλο, και του χρόνου θα πούμε τώρα. Προετοιμάζεστε για του χρόνου. Βεβαίως και προετοιμαζόμαστε. Με το που θα τελειώσει σήμερα, του χρόνου θα είμαστε πάλι ξανά μανά να διοργανώσουμε και άλλα τέτοια ωραία πράγματα. Μέχρι να τελειώσει ο χρόνος, υπάρχουν άλλες διοργανώσεις θα τουλάχιστον. Όχι, δεν έχουμε άλλες διοργανώσεις, αγωνιστικές τουλάχιστον. Καλές σκέψεις για του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.